introduce in brief our country, our school, us. Greece is situated in the south part of Europe, but the edge of the Balkan Peninsula. It is surrounded by the Mediterranean Sea from the west, east and south. Geography of Greece. Large and small mountains cover 8% of its territory. Furthermore, despite its small size, Greece has one of the longest coastlines in the world. The climate of Greece is temperate Mediterranean. Greece is one of the sunniest countries in the world. The population of Greece is more than 10.5 million. The capital of Greece is Athens, and in the map you can see other big cities such as Thessaloniki, Patra, Heraklion. Greece is popular for its beauties, rich history, culture and famous personality. Μέγας Αλέξανδρος, μεγάλος θρυλικός Έλληνας βασιλιάς που έφτασε μέχρι τις Ινδίες. Αριστοτέλης Σωκράτης, δύο από τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλοσόφους. Πυθαγόρας, Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός και επιστήμονας, γνωστός για το Πυθαγόριο θεώρημα, το οποίο είναι το όνομά του. Περικλής, μεγάλος πολιτικός στην αρχαία Αθήνα. Ο Οδυσσέας Ηλίτης και ο Όργιος Εφαίρης, δύο μεγάλοι Έλληνες ποιητές. Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θεοδωράκης, μεγάλοι σύγχρονοι Έλληνες συνθέτες. Νίκος Καζαντζάκης, μεγάλος συγγραφέας και φιλόσοφος. Κουλτσουρέμ εν Ελβετζούς Ασμάνης. Greece has the most archaeological museums out of every country in the world. Παρθενώνα, το μουσείο της Ακρόπολης. Αρχαία Ολυμπία και πίδα. Κνωσός και Μικίνος. Βάζω το λεπτό στη Ρώμη. Βεργίνα. Every year, Greece is visited by around 20 million of tourists. Greece is famous for its hospitality, Greek islands, the blue sea, the sky, and of course, because of Greek food, the lovely weather, all year around. Κάστρο βρίσκεται στην Ελλάδα. Την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι κοντά στην πόλη της Χιάτιστας, στον Δήμο Βοηλίου, στο νομό Κοζάνη.
πτώματα που βρέθηκαν στην περιοχή μας. Η δημιουργία της ξεκίνησε το 1906 με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών του σχολείου αυτού και τη συνδρομή της τοπικής κοινωνίας. Το πρώτο κομμάτι της συλλογής ήταν ένας απολυθωμένος χαμηλότητας μαμού που βρέθηκε στην κοιλάδα του Αλιάρχωνα στο σημερινό οικισμό Πολύλακο το 1902. Στη συλλογή, όπως θα δείτε, συμπεριλαμβάνονται οστά, τμήματα οστών και δόντια διάφορων ειδών μαγού, τμήματα οστών ρινόγερου, αλόγου, ελαφιών, καθώς και πετρώματα και ορυκτά. Στον ίδιο χώρο φιλοξενείται και ο προϊστορικός ελέφαντας του Καλονερίου, που βρέθηκε το 2006 κατά την εκτέλεση των έργων διάνυξης της Εγνατίας Οδού. Πρόκειται για τμήμα κρανίου υπαίδειου ελέφαντα με ολόκληρους τους χαμηλότητες ηλικίας 125.000 ετών περίπου. Επίσης, κοντά μας έχουμε το Μονόπουλο που αποσχέθηκες μπορεί να βρει μερικά έλπιτα, προκάνων, κουλουδιών και εντόνων, τα οποία είναι μερικά και όλα τα. Στα σκεπτών των ευρωπαϊκών χωρών, το 17ο και 18ο αιώνα έφερε μεγάλη ανάπτυξη. Και αυτό φαίνεται στα πολλά αρχοντικά και στις εκκλησίες της, πλούσιες τοπικογραφίες, ξυλόγλυφα τα δάνεια και βιτρώτα. Πέτρινο το ξωτά μας για φίλια και το μοναστήρι της Παναγίας του Μητροκάστρου, τα οποία αναφέρουν την περιοχή μας και αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
accept from love and cooperation, it's also the music that unites us. Thank you.